Μαζί μας έχουμε σήμερα το Γκούλι Μπαύλου, ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Γεια σου Γκούλι. Γεια σας και από μένα. Πρώτη ερώτηση που ήθελα να σου βάλω είναι η ΑΕΚ φέτος έθεσε ψηλά τους στόχους. Τι είναι αυτή? Εντάξει, από την αρχή η στόχη της ομάδας ήταν μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και συνάμα να βγούμε στην Ευρώπη. Στο κύπελλο να κάνουμε μια πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια για να μπορέσουμε να πάμε στο τελικό και αν μπορέσουμε μέσα από το κύπελλο να βγούμε στην Ευρώπη, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, στόχος σας είναι η Ευρώπη για φέτος? Σίγουρα, από το αρχικό στόχος αυτός είναι. Γιατί πλέον η ομάδα της ΑΕΚ ανέβασε κάποιο επίπεδο όσον αφορά διοικητικά και μέσα από αυτό η ομάδα έχει ανεβάσει και στο λειτουργικό τομέα. Και αυτό φαίνεται και από την αρχή και από τις άλλες ομάδες, ότι η ΑΕΚ πλέον είναι μια πολύ σταθερή και σε οικονομικό τομέα, αλλά και σε ποδοσφαιρικά τρόπος της οργάνωσης της ομάδας. Και αυτό δείχνει ότι πρέπει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Και αυτό πρέπει να γίνεται βήμα-βήμα και αυτό αρχίζει από τον είσοδό μας στην Ευρώπη. Φέτος στην ΑΕΚ άλλαξαν πολλά πράγματα. Διοίκηση, παίκτες, προπονητής. Πιστεύεις είναι αρκετά για να άλλαξε το επίπεδο, να πάτε ένα βήμα πιο κάτω ή χρειάζονται κάποια άλλα πράγματα? Σίγουρα ένας σύλλογος ο οποίος θέλει να μεγαλώσει δεν μπορεί να μεγαλώσει μέσα σε μερικούς μήνες ή σε ένα χρόνο. Πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΑΕΚ η ομάδα μας έχει περάσει από τις δύσκολες φάσεις και έχει περάσει με επιτυχία. Βγήκαμε από τις δύσκολες φάσεις οικονομικά και αγωνιστικά και τώρα πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ανεβάσουμε επίπεδο την ομάδα και στο αγωνιστικό. Γιατί στο διοικητικό, όπως είχατε πει και εσείς, έχει ανεβάσει με την είσοδο του κύριου Καραπατάκη και του κύριου Ανδρέα Λευκαρίτη και τον Τίνο βέβαια. Οι οποίοι έκαναν τεράστια προσπάθεια και στο οικονομικό τομέα και απομένει πλέον από το αγωνιστικό τομέα, δηλαδή ποδοσφαιριστές και προπονητές, να ανεβάσουν την ομάδα εκεί που πραγματικά αξίζει. Ο κόσμος της ομάδας πολλές φορές φωνάζει για διάφορα θέματα, είτε αγωνιστικά είτε διοικητικά. Σαν ποδοσφαιριστές σας ενοχλεί αυτόν? Να σας πω, κάθε ποδοσφαιριστής θα θέλει πάντα τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα. Και δίπλα στην ομάδα με τον πιο καλό τρόπο. Θεωρητικά, μας στεναχωρεί το γεγονός ότι μπορεί κάποιες φορές να αποδοκιμάζουν τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση, τους προπονητές. Όμως αυτό συμβαίνει όταν πραγματικά περιμένουν πολλά πράγματα από σένα. Και σε προσωπικότητα αλλά και στην ομάδα. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει κάθε ποδοσφαιριστής και ομάδα να το εκλαμβάνει σαν θετικό, γιατί υπάρχουν δυνατότητες στην ομάδα και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Άρα αυτό πλέον είναι, ζούμε με αυτό, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και να προσπαθούμε να παίρνουμε τα θετικά από αυτό. Πέρσι είδαμε έναν εξαιρετικό Γκούλι Μπαύλου, ήσουν πρώτος σκόρερ της ομάδας. Φέτος έχεις ανεβάσει τον πύχη, τι να περιμένει ο κόσμος από εσένα? Εντάξει, κάθε χρόνος που περνάει θέλω να γίνω μεγαλύτερος και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά το αρχικό στόχος είναι η ομάδα να πηγαίνει καλά. Όπως είδατε και πέρσι, επειδή δεν έκαναμε μια ιδιαίτερη καλή χρονιά, τίποτα από αυτό δεν έχει ωφελέσει σε προσωπικό επίπεδο. Θέλω πρώτα απ' όλα η ομάδα να πηγαίνει καλά, να πετύχουμε τους στόχους μας και μέσα από το σύνολο ξεχωρίζουν και οι μονάδες. Άρα, το αρχικό μου στόχος είναι η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και μέσα από αυτό να πετύχω και εγώ τους δικούς μου, τους προσωπικούς. Πλέον είσαι μέρος και της εθνικής μας ομάδας. Τι είναι αυτό για σένα, πόσο σημαντικό είναι? Το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή είναι να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία και το μεγαλύτερο είναι να βρίσκεται στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Κύπρου, της χώρας του βέβαια. Είναι ένα πολύ τιμητικό γεγονός ένας ποδοσφαιριστής να βρίσκεται στην εθνική ομάδα
Και θεωρώ ότι το να παραμείνεις εκεί, σε σταθερή πορεία, να αγωνίζεσαι σε όλες τις κλήσεις, να βρίσκεσαι σε όλες τις κλήσεις στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο σε χαροποιεί σαν ποδοσφαιριστή και εκεί βλέπεις όλες τις θυσίες που κάνεις και τις δύσκολες στιγμές που περνάς μέσα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο να αποκομίζουν αυτόν τον μεγάλο γεγονός. Όταν ήσουν πιο μικρός, σε ηλικία 20 χρόνων, έφυγες για τον Πανιόνιο, αργότερα πήγες στην Ομόνια. Δεν πήρες όμως αρκετές ευκαιρίες. Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό? Αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά στους ποδοσφαιριστές. Εγώ προσωπικά δεν μετανιώνω για τίποτα έχω κάνει, ούτε σε επιλογές σε ομάδες που πήγα. Σίγουρα προσπαθώ να βελτιώσω ό,τι έκανα λάθη στο παρελθόν, γιατί σίγουρα αυτό σε οριμάζει. Όμως το γεγονός ότι δεν είχα αγωνιστεί περισσότερο, αυτό μόνο ο ίδιος μου εαυτός μπορεί να το καταλάβει και να σίγουρα μόνο εγώ φταίω, κανείς άλλος. Αυτό το πράγμα σου δημιούργησε ένα απογοήτευση ή πείσμα, Σίγουρα στην αρχή σε απογοητεύει. Σε απογοητεύει με την έννοια ότι δεν πετυχαίνεις ένα βήμα που κάνεις. Όμως, όπως μαθαίνουμε όλοι στη ζωή, ότι όταν πέφτουμε πρέπει να σηκωνόμαστε για να προσπαθούμε ξανά. Αυτό ήταν για μένα ένα ορόσημα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί στον αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν πάρα πολλές απογοητεύσεις. Οι απογοητεύσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις χαρές. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις να ζεις με τις απογοητεύσεις και να προσπαθείς να τις αποκομίζεις με όσο καλύτερον τρόπο μπορείς. Έτσι και εγώ, από κάποια αποτυχές αποτελέσματα όσον αφορά ενός βήματός μου, προσπάθησα να τα αποκομίσω με τον καλύτερο τρόπο. Να πάρω όλη μου τις δυνάμεις, να τις συγκεντρώσω και να είναι πιο να πηγαίνω δυνατός. πιο δυνατός. Για να πάω σε ένα άλλο θέμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα πηγαίνεις προς το γάμο. Θα μας πεις δύο λόγια. Εντάξει, όπως όλοι μας νομίζω σε αυτή τη γεννιόμαστε και ο αυτοσκοπός μας είναι να κάνουμε τη δική μας οικογένεια. Θεωρώ ότι αυτός ήταν και ο δικός μου προσωπικός στόχος πέρα από τον αθλητισμό και νομίζω ότι ευτυχώς μετά από 10 χρόνια σχέσης νομίζω θα καταλήξω να παντρευτώ κι εγώ. Αν δεν κάνω λάθος ή όχι θα φανεί στο μέλλον. Το μέλλον σου σαν ποδοσφαιριστής πώς το βλέπεις? Ή ικανοποιεί τις φιλοδοξίες σου ή θα κοιτάξεις κάτι? Εντάξει, οι προσδοκίες μου, οι φιλοδοξίες ποτέ δεν έχουν ταβάνι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως υπάρχουν κάποιοι στόχοι που θέλω να τους επιτεύξω με την ομάδα της ΑΕΚ. Επειδή εγώ είμαι ποδοσφαιριστής ο οποίος μεγάλωσα στην ΑΕΚ, ήταν από μικρός, πήγα στην Ακαδημία και είναι η πρώτη μου ομάδα που αγωνίστηκα. Εκεί βρίσκομαι για τα επαγγελματικά στην πρώτη ομάδα 12 χρόνια. Ο πρωταρχικό μου στόχος με την ομάδα είναι να αγωνιστώ στο νέο γήπεδο που θα χτίσει η ομάδα, να γίνω ρέκορμαν συμμετοχών που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ τιμητικό γεγονός για έναν ποδοσφαιριστή που είναι από εκεί που μεγάλωσε και να πάρω ένα πρωτάθλημα με αυτήν την ομάδα στο μέλλον. Που πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό θεωρώ ότι η ομάδα της ΑΕΚ θα μεγαλώσει και θα πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια. Και θεωρώ ότι πρώτα αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν και μετά ό,τι καλύτερο βρεθεί στην καριέρα μου θα το δω και θα το αναλύσω για να κάνω την καλύτερη απόφαση. Βασικά η πτυχιακή μου είναι τα οικονομικά συμφέροντα όσο ρόλο παίζουν στο ποδοσφαιρικό ιδεώδες, στην ανθρώπινη σκέψη. Στους ποδοσφαιριστές ή γενικότερα στον αθλητισμό. Στους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, στα παλιά χρόνια ήταν πολλά διαφορετικά από ό,τι είναι πλέον. Γιατί στα παλιά χρόνια ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας, θεωρητικά επαγγελματίας, μπορούσε να αγωνιστεί, μπορούσε να δουλεύει συγχρόνως με το ποδόσφαιρο, να δουλεύει. Πλέον πολλά δύσκολα πράγματα όσον αφορά η αποκατάσταση επαγγελματική ενός ποδοσφαιριστή. Γι' αυτόν ο ρόλος του οικονομικού μέσα στο αθλητισμό είναι πολύ μεγάλος. Γιατί
για να μπορεί να κάποιο να γίνει αθλητή. Να μην το παίρνω προσωπικά σαν ποδοσφαιριστή, γιατί ναι. Νομίζω ο αθλητισμό έχει ένα μεγάλο φάσμα. Άρα ο αθλητισμό, για να μπορεί να κάνει προαθλητισμό, θέλει πάρα πολλέ θυσίε. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο 100%. Και πρέπει να καταλαβαίνει ότι από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο, χάνει κάποιου άλλου. Οι κάποιοι άλλοι δρόμοι που χάνονται είναι το να μπορεί να, να δουλέψει συγχρόνω κάπου άλλο, παράλληλα, εννοώ, όπου να σου φέρει και μεγαλύτερο εισόδημα και να μπορέσει να, να έχει καλύτερη ζωή, εννοώ, να αποκαταστήσει τέλο πάντων το μέλο σου. Όμως δεν μπορεί να είσαι αφοσιωμένος στον αθλητισμό. Άρα ναι, υπάρχει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στον αθλητή. Ακούνται πολλά ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν για τη φανέλα, δεν παίζουν για τα λεφτά. Εσύ πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό ή τα δίκως σε σας κατηγορούν? Να σας πω. Θεωρώ ότι εννοείται ότι αδίκως μας αδικούν για αυτό το πράγμα, γιατί... Όλους ή κάποιοι το κάνουν και για τα λεφτά. Εμείς μιλούμε για την πλειοψηφία. Ναι. Θεωρώ ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να πει μέσα στο γήπεδο και να μην το κάνουν το σηκώνοντα δυνατότητα του. Γιατί κάτι που δεν καταλαβαίνουν ο απλός κόσμος ή ο απλός θεατής. Κάποιο που είναι μέσα στα πράγματα μπορεί να το καταλάβει. Ένα ποδοσφαιριστή, αν μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο και δεν δίνει το 100% εναντίον του, όσα λεφτά θα πιάνει, στο επόμενο παιχνίδι θα αγωνίζεται. Άρα, κατά συνέπεια, το να μην αγωνίζεται κάνει κακό στην καριέρα του και εν συνέχεια θα πάρει καλύτερο συμβόλαιο στα επόμενα χρόνια ή στα επόμενα παιχνίδια. Άρα, ο κάθε ποδοσφαιριστή αγωνίζεται πρώτα, εννοείται, για την οικογένειά του. Δηλαδή, να μπορεί να δω και το καλύτερο δυνατοτήτων του εαυτού του για να μπορεί να αποκαταστήσει και την οικογένεια του για να την, για την μεγαλώσει. Επειδή οι ποδοσφαιριστές μιλάμε ότι είναι οικογενειάρχες που έχουν μωρά, γυναίκες, είναι κανονικοί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό ο καθένας προσπαθεί να παίξει για τον εαυτό του, με τούτον έχει αποτέλεσμα το να βοηθηθεί την ομάδα. Τα παλιά χρόνια δεν μπορεί να τα συγκρίνει. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει εξυγχρονιστεί τόσο πολλά που πραγματικά δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Μιλάμε για 20 χρόνια προηγουμένως. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολική και κακεντρέχεια από τους δήθεν που θεωρούν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν για φανέλα. Ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και κάναμε αυτή η ώρα συζήτηση.